I tasted Mary's lips. Till the grass hope rest on her cold white skin. Scared that she spent, she ran away from me. Down and down to the orange painted hills. Oh, how I miss thee. We took a fall of clothes. Holding your hand, oh, we dived in blue. Oh, how I miss your days. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Moa Bones, από τα Πατήσια. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα να αφενός να κάνω αυτό. Θα ήθελα μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι λίγο. Να μοιραστώ μαζί σας ένα το πιο συνταρακτικό μου όνειρο, βασικά. Θυμάμαι ότι έτρεχα πάνω στις κορφές των δέντρων. Σε πρώτο πρόσωπο έβλεπα τα δέντρα το ένα να διαδέχεται το άλλο. Ήταν πολύ όμορφο, αλλά είχα και πάρα πολύ αγωνία, γιατί με κυνηγούσε κάτι πολύ κακό. Δεν το είχα δει, δεν είχα γυρίσει πίσω να κοιτάξω τι είναι. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, δεινόσαυρος, μπορεί να ήταν και σκυλάκι κανείς. Και καθώς συνεχιζόταν το κυνήγι και ο φόβος και η αγωνία μεγάλωνε, ταυτόχρονα περνούσα και λίγο καλά, γιατί είχε πολύ ωραία γραφικά το όνειρο. Τις έβλεπα τα δέντρα, έκανα μεγάλα άλματα και αυτά. Είχα έτσι λίγο super powers, ας πούμε, υπερδυνάμεις. Και ενώ άρχισα να νιώθω τη ζεστή ανάσα του τρομακτικού πλάσματος που με κυνηγούσε, ξαφνικά κάνω ένα μεγάλο άλμα σε ένα δέντρο και ενώ πατάω πάνω, δεν στηρίχτηκα. Και άρχισα να πέφτω στο κενό, ακαριέα. Και άρχισα να πέφτω ελεύθερη πτώση. Και τα συναισθήματα του φόβου και της αγωνίας τα διαδέχτηκε αυτή η αίσθηση που έχεις όταν πέφτεις στο κενό, που νιώθεις λίγο κενό το στερνό. Και είχα ακόμα αγωνία και πάρα πολύ αδρεναλίνη. Και σκέφτομαι, πού πέφτω. Και κοιτάω κάτω και βλέπω ένα απέραντο μπλε να με πλησιάζει με ηλικιώδη ταχύτητα. Και μπλουμ, είμαι στο βυθό της θάλασσας. Έχει σιωπή, ησυχία. Είμαι σε μια μορφή έκστασης και αγωνίας ακόμα μαζί. Κολυμπάω προς τα πάνω, βγαίνω στην επιφάνεια, κοιτάω πίσω, βλέπω ένα τεράστιο γκρεμό, αυτόν από τον οποίο μόλις είχα πέσει. Ένιωθα ότι το τέρας είχε εξαφανιστεί. Και μετά ένιωσα τεράστια ανακούφιση και αυτή η ανακούφιση, αυτή την ανακούφιση μάλλον, τη διαδέχτηκε
απέραντη ευτυχία, γιατί κοίταξα μπροστά και είδα τον απογευματινό ήλιο να λούζει τη θάλασσα, να λαμπυρίζει τα κρυστάλλινα νερά της. Και τότε έγινε κάτι φοβερό. Ξύπνησα, ρε γάμωτα. Περνώντας ο καιρός, κατάλαβα αφενός ότι το ασυνείδητό μου και το υποσυνείδητο, ας πούμε, με τέτοιες υπερπαραγωγές θέτει υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας. Και αφετέρου ότι για τέτοιες, ας πούμε, στιγμές ευτυχίας, όπως αυτή στο όνειρο, αξίζει να ζω. Let's break the cage.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε υπέροχοι.